Γεια σας, είμαστε στα νέα γραφεία της Νούτρυπα στο Μαρούσι και είμαι εδώ σήμερα με τον Πάνο, με τον οποίο είχαμε μια εξάμηνη συνεργασία και θα ήθελα να μοιραστούμε μέσω του βίντεο και μαζί σας και μαζί μου για το τι κατάφερε και τι αποκόμισε από αυτό το εξάμηνο πρόγραμμα. Γεια σου, Ξένα Πάνο. Καλησπέρα για μένα. Οπότε ξεκινάω με μια πρώτη ερώτηση. Πώς πήρες την απόφαση να συνεργαστείς με την Νούτρυπα και την ομάδα και προσωπικά με εμένα και πώς μπήκες όλη αυτή τη διαδικασία για να ξεκινήσεις το εξάμηνο πρόγραμμα? Καταρχάς να πω ότι υπήρχε ενασχόληση από πλευράς μου με την γυμναστική περίπου 10 χρόνια, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν μπόρεσα να αποκτήσω το σώμα που ήθελα. Έτσι λοιπόν πήρα την απόφαση να έρθω σε επαφή με μια επιστημονική ομάδα η οποία θα μπορούσε να με συμβουλέψει κατάλληλα και να μου δώσει το κάτι παραπάνω και διατροφικά και ως προς την άσκηση και ως προς το coaching. Για να μπορέσουμε λοιπόν μέσα από αυτούς τους τρεις τομείς να πετύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολύ ωραία. Τώρα μία δεύτερη ερώτηση πάνω. Θα ήθελα να μας πεις τι καταφέραμε με το εξάμηνο πρόγραμμα και σωματικά και με τα ιατρικά θέματα που πήγανε. Ναι. Καταρχάς σωματικά να πούμε στον κόσμο ότι απομακρύνθηκε επιτέλους το λίπος από την κοιλιακή περιοχή. Μπόρεσαν να φανούν οι κοιλιακοί που πάντα ονειρευόμουν και δυστυχώς ποτέ δεν είχα καταφέρει να αποκτήσω. Και όσον αφορά το κομμάτι της υγείας, να πούμε ότι για λόγω κληρονομικών έτσι, παραγόντων είχα υψηλή χοληστερόλη. Επομένως μέσα από την προσέγγιση που είχα από την ομάδα και από τον Γιάννη, κατάφερα να μειώσω αυτά τα ποσοστά και έτσι να μην υπάρχει ο κίνδυνος από την αυξημένη χοληστερόλη που είχα στο παρελθόν. Πραγματικά η σωματική μεταμόρφωση, αν μπορώ να το πω έτσι, ήταν εξαιρετική και άμα δουν και άνθρωποι τις φωτογραφίες και στο Facebook και στο site που έχουν ανέβει, παρόλο που δεν είχαμε μεγάλη αλλαγή στο σωματικό βάρος, είχαμε μια τεράστια αλλαγή στην σωματική σύσταση και πόσο μάλλον στις συνήθειες που αλλάξαμε σε αλκοόλ, γλυκά, στις ποσότητες και στους συνδυασμούς των τροφίμων. Και μια τρίτη ερώτηση και κλείνουμε σιγά σιγά. Θα ήθελα να μας πεις πάνω τι αποκόμισες από όλο το εξάμηνο και τι κατάφερες πρακτικά με όλη την προσέγγιση που πήγες στο εξάμηνο πρόγραμμα. Καταρχάς θέλω να πω ότι από την ομάδα υπήρχε μια συνεχής υποστήριξη. Η επικοινωνία μπορώ να πω ήταν σε 24-ωρη βάση, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε απορία και αν είχα να μπορέσει εύκολα ο Γιάννης και η ομάδα του να μου την λύσουν, να μου την απαντήσουν. Οποιοδήποτε εμπόδιο και αν εμφανιζόταν με την κατάλληλη βοήθεια και επικοινωνία μπορούσε να το παρακάμψουμε και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι από την πρώτη κιόλα συνεδρία πίστεψα ότι με αυτό το εξάμηνο πρόγραμμα πραγματικά θα είναι μια επένδυση που μπορώ να κάνω στο σώμα μου και στην υγεία μου μέσω πάντοτε της διατροφής, της άσκησης και του coaching και ουσιαστικά να μην χρειαστεί να ξανασχοληθώ ποτέ με διατροφολόγο στο και επίσης μπόρεσα μέσω της προσέγγισης που είχα από την ομάδα και τον Γιάννη να γίνω ο κυρίαρχος, ο coach να το πω έτσι εντός εισαγωγικών του εαυτού μου, να μπορέσω να έχω μία προσέγγιση σε όλες τις ομάδες τροφίμων και μέσα από μία σχετικά συχνή παρακολούθηση και μετά από αυτό το εξάμηνο να μπορέσω να διατηρηθώ στα επίπεδα που θέλω και επιθυμώ. Πιστεύω η εκπαίδευση διατροφική που προσφέρουμε σε όλα τα προγράμματά μας είναι το πιο σημαντικό για να ξέρει το άτομο μετά την πορεία των προγραμμάτων όπου συνεχίζει την παρακολούθηση, να ξέρει τι πρέπει να κάνει επακριβώς για να ρετρίζεται το αποτέλεσμα και φυσικά να συνεχίζει. Σωστά. Αυτά τα λόγια από τον Πάνο και την εμπειρία του και το τι κατάφερε με το εξάμηνο πρόγραμμα. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να πετύχετε τους δικούς σας στόχους με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, φυσικά θα χαρώ να στείλετε, να δούμε τι θέλετε να πετύχετε, να φουγκαστούν τις ανάγκες σας και να το βάλουμε βήμα-βήμα έτσι ώστε να το καταφέρουμε. Τέλεια. Να σε καλά, ευχαριστώ Γιάννη. Πολύ, Πάνο. Κάθε επιτυχία, εύχομαι. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε εσάς. Χαιρετάμε. Γεια σας.